Η Κατερίνα Σακελαροπούλου συναντήθηκε με τον Αλεξάνδρ Βούτσιτ στο Βελιγράδι, στο πλαίσιο τη τριήμερη επίσκεψη Προέδρου τη Δημοκρατία στη Σερβία. Ο Πρόεδρο τη Σερβία ευχαρίστησε την ομόλογό του για την καθαρή υποστήριξη προ την εδαφική ακαιρεότητα τη χώρα του και σημείωσε πω το Βελιγράδι υποστηρίζει απόλυτα την Αθήνα στο ζήτημα τη εδαφική ακαιρεότητα σε έδαφο, θάλασσα, νησιά και ένα αέριο χώρο. Η Πρόεδρο τη Δημοκρατία τόνισε πω η Ελλάδα στηρίζει το διάλογο Σερβία-Κωσόβου για μια βιώσιμη λύση. Ο πόλεμος μας υπενθύμισε για μια ακόμη φορά, με τον πιο σκληρό τρόπο, ότι η ειρήνη δεν είναι δεδομένη. Θα πρέπει να αγωνιζόμαστε όλοι για αυτήν έμπρακτα, με βάση τις αξίες και τις αρχές του Χάρτη Ηνωμένων Εθνών. Οι τάσεις του αναχρονιστικού αναθεωρητισμού και του επεκτατισμού, από όπου και αν προέρχονται, είναι πλήρως καταδικαστές και δεν έχουν θέση στην Ευρώπη του 21ου αιώνα. Η ρωσική επίθεση στην Ουκρανία αποτελεί σημείο καμπής για το ευρωπαϊκό περιβάλλον ασφαλείας. Η στρατιωτική σύγκρουση έχει καταστεί μακροχρόνια και δεν διαφαίνονται τουλάχιστον αυτή τη στιγμή προοπτικές διπλωματικής διευθέτησης. Ο Αλεξάνδρ Βούτσιτς εξέφρασε την πρόθεση της Σερβίας να αγοράσει υγροποιημένο φυσικό αέριο από την Αλεξανδρούπολη και σημείωσε πως οι εμπορικές συναλλαγές Ελλάδας-Σερβίας αναμένεται να ξεπεράσουν φέτος το 1 δις ευρώ. Τόνισε επίσης πως αναμένει ένα νέο κύμα επενδυτών από την Ελλάδα που θα τονώσουν την σερβική οικονομία τα επόμενα χρόνια.